Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 7. Συνεχίζουμε αυτοδιοικητικά, συνεπείς σε αυτό που είπαμε, ότι δίνουμε λόγο και χώρο στην αυτοδιοίκηση, Μπάμπη, έτσι. Και συνεχίζουμε με Περιφέρεια Κρήτης. Με Περιφέρεια Κρήτης. Ο κύριος Σταύρος Τζαδάκης είναι μαζί μας, υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η χαρά είναι δική μας, κύριε Τζεδάκη. Πολλά τα ζητήματα τα οποία τρέχουν και κυρίως στο κομμάτι το αγροτικό, αγροδιατροφικό, στο οποίο έχετε και μία παραπάνω εξειδίκευση. Πώς είναι η κατάσταση σήμερα, αναρωτιέται κάποιος, σε αυτό τον τομέα? Κυρία Σφακιανάκη, η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ μεγάλο, με τις τιμές στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές και γενικότερα σε όλες τις καλλιεργικές δαπάνες, το ενεργειακό κόστος να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ο παραγωγός να συνεχίσει να παράγει ή να παράγει πολύ λιγότερο. Χρειάζονται λοιπόν κίνητρα για να μπορέσει ο νέος αγρότης να ξαναμείνει στην Ήπεθρο, να ζωντανέψει η Ήπεθρο, να απαντήσουμε και στο μεγάλο ζήτημα του δημογραφικού της χώρας. Κάθε χρόνο βλέπουμε ότι μειωνόμαστε σαν έθνος και αυτοί που απομένουν υπερσωρεύονται στα αστικά κέντρα. Θέλουμε λοιπόν μια βιώσιμη αγροτική παραγωγή. Αλλά πώς έχουμε μια βιώσιμη αγροτική παραγωγή? Απαντώντας δραστικά στο μεγάλο κόστος παραγωγής, με ενεργειακές συνότητες, φωτοβολταϊκά που θα τα επιδοτήσουμε ως προγράμματα για να μπορέσουν οι αγρότες μας να παράγουν το ρεύμα που καταναλώνουν, με σχέδια βελτίωσης τα οποία θα είναι πιο απλοποιημένα και δεν θα θέλει ο νέος αγρότης 3 χρόνια να υλοποιήσει ένα σχέδιο βελτίωσης, προγράμματα τα οποία θα επενδύσουν στην έρευνα, στην καινοτομία, σε εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας. Έχουμε την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να δούμε εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας που θα απαντούν στην κλιματική αλλαγή, θα είναι πιο αθεκτικές και προϊόντα τα οποία μπορούν να είναι ευκολότερα να διασυνδεθούν με τον τουρισμό. Είναι λοιπόν αναγκαίο να δούμε την κλιματική παραγωγή. Είναι έτοιμη, κύριε Τζεδάκη, να ακολουθήσουν τις αλλαγές που ενδεχομένως επιστημονικά θα υποδειχθούν για αυτό το σημαντικό κομμάτι που αναφέρατε, την κλιματική αλλαγή? Κύριε Σαββίδη, είναι σε θέση και είναι έτοιμη να ανταποκριθούν σε αυτό. Άλλωστε, εμείς έχουμε σαν Περιφέρεια Κρήτης δώσει μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της εκπαίδευσης, στο εκπαιδευτικό κομμάτι, σε σημαντικές θεματικές ενότητες, προκειμένου να μπορούν οι παραγωγοί μας να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων ακόμα περισσότερο, αλλά και να μειώσουν το κόστος παραγωγής. Είστε και πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης. Αφού γκράζεστε τον κόσμο της παραγωγής, ο προβληματισμός τους είναι αυτός ακριβώς? Δηλαδή, το κόστος παραγωγής, ενεργειακή κρίση, η οποία έχει έρθει και έχει μείνει για τα καλά εδώ και έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα, και κλιματική κρίση από την άλλη που δημιουργεί αβεβαιότητα. Ένας μεγάλος προβληματισμός, κυρία Σφακιανάκη, είναι τα προϊόντα να αποκτήσουν την υπεραξία την οποία τους αναλογεί. Έχουμε ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα στην Κρήτη και πρέπει να αποκτήσουν μια διαχρονική και όχι πρόσχερη υπεραξία προς όφελος και των παραγωγών και των μεταποιητών. Αυτό θα έρθει σίγουρα μέσα από την τυποποίηση. Εμείς δίνουμε κίνητρα τα προϊόντα μας να τυποποιούνται και όχι να πολλούνται σχήμα. Γιατί ένα τυποποιημένο προϊόν είναι αυτό το οποίο έχει ετικέτα, είναι ασφαλές προϊόν με προδιαγραφές, το οποίο μπορεί να του προσδώσει μια εξωστρέφεια, μια ταυτότητα και μια υπεραξία προς όφελος του παραγού και του μεταποιητή. Η πιστοποιημένη ετικέτα Κρήτη. Γιατί υπάρχουν και πολλοί επιτίδοι οι οποίοι χρησιμοποιούν το όνομα της Κρήτης και εδώ είναι και ο ρόλος. Και βέβαια ένας μεγάλος προβληματισμός είναι ότι πρέπει να ενισχυθούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί στην αγορά. Δεν μπορεί να κάνει τόσο κόπο ο παραγωγός, ο μεταποιητής, να βγάλει ένα ποιοτικό προϊόν και από την άλλη να απαξιώνεται με τυχόν προσμίξεις ή ελληνοποιήσεις. Ή δεν γίνεται να την πληρώνει ο παραγωγός και ο καταναλωτής και να εσχροκερδούν οι μεσάζοντες. Χρειάζεται λοιπόν ελεκτικοί μηχανισμοί ισχυροί, ώστε να μπορέσουν να αποφευχθούν αυτές τις στρεβλώσεις. Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη έχει πολλά μέλη, αν θυμάμαι καλά, κύριε Τζεδάκη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, τα προηγούμενα χρόνια που πέρασαν, πόσο δύσκολα ήταν και ποιος ήταν ο αντίκτυπος και της πανδημίας στις επιχειρήσεις? Σίγουρα η πανδημία έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο, αρνητικό ρόλο. Όμως τα μέλη μας, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη, γιατί στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη είναι μια σύμπραξη μη κερδοσκοπικού σκοπού που συμμετέχουν τα επιμελητήρια του νησιού, συνεταιρισμοί και ενώσεις, ο Σύνδεσμος Εξαγωγείων Κρήτης, τα δίχτυα ενοποιών και 150 και πλέον επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα της Κρήτης, όπου προϋπόθεση για να πάρουν το σήμα Κρήτη είναι να τυποποιούν προϊόν και η εντοπιότητα της πρώτης ύλης. Ντόπια προϊόντα, ποιότητα και τυποποίηση.
είναι αυτό το τρίπτυχο το οποίο θα μας οδηγεί σε μια ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και μια υπεραξία. Ήταν ακριβώς και η πανδημία και στο ερώτημα και στη βάση του ερωτήματος που έκανε ο Μπάμπης, η πανδημία εκείνη η οποία ανέδειξε και την ανάγκη αυτή ακριβώς. Κοιτάξτε, έπαιξε αρνητικό ρόλο και συνάμα θετικό, γιατί ναι, η πανδημία έφερε και μια άλλη κουλτούρα στο θέμα της ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων. Ναι, ναι. Όπου ζητούνται περισσότερο τα τυποποιημένα προϊόντα και αυτό είναι το οποίο εμάς μας ωφελεί. Και οι νοποιοί μας, για παράδειγμα, ένα πολύ καλό παράδειγμα, έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά όσο αφορά το κρασί. Το ελαιόλαδο, οι τυποποιητές μας βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο αυξάνονται οι τυποποιημένες ποσότητες. Δεν είμαστε στο βαθμό τον οποίο θα θέλαμε ακόμα, όμως υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια σε αυτό. Όταν καταφέρουμε να έχουμε σημαντικές ποσότητες τυποποιημένου ελαιολάδου, είναι τότε που θα αποκτήσουμε και μια σταθερή τιμή ασφαλεία. Γιατί ξέρετε ότι στην ελεύθερη αγορά δεν υπάρχουν τιμές ασφαλείας. Μια σημαντική πρωτοβουλία, νομίζω, της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ήταν και το καλάθι των αγροτικών προϊόντων. Έτσι δεν είναι, κύριε Τζεδάκη, μια κομβική κίνηση? Είναι μια κομβική κίνηση. Εμείς, στόχος μας είναι να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των τοπικών μας προϊόντων, να γνωρίσει ο καταναλωτής τα προϊόντα τα οποία φέρνουν το σήμα Κρήτη, να ξέρουν τη διαφορά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν έναντι των άλλων προϊόντων τα οποία δεν το φέρουν. Φτιάξαμε δύο νέα σήματα σαν Αγροδιατροφική Σύμπραξη που αφορά το ένα το κριτικό δεκαθιανό, που αφορά καταστήματα όπως φούρνους, καφέ και όλα τα καταστήματα που προσφέρουν take-away υπηρεσίες, όπου βάλαμε ένα ρεαλιστικό στόχο, το 30% των προϊόντων που πουλάνε να είναι από κριτικές πρώτες ύλες. Αυτό αποδεικνύεται μέσα από τιμολόγια τα οποία μας προσκομίζουν. Και το δεύτερο σήμα είναι αυτό που αφορά τα ξενοδοχεία. Για τον μπουφέ των ξενοδοχείων, όπου και εκεί βάλαμε ρεαλιστικό στόχο το 30% των πιάτων τα οποία προσφέρουν να είναι από κριτικές πρώτες ύλες. Ξέρετε, κύριε Σαββίδη και κύριε Σφατιανάκη, η Κρήτη έχει πάρα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Δεν είναι μόνο ο ήλιος, η θάλασσα, το βουνό. Είναι η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας, η φιλοξενία, το φιλότιμο, η κριτική διατροφή και τα κριτικά προϊόντα, που αν όλα αυτά τα συνδέσουμε ως μια ποιοτική επιλογή για τους επισκέπτες μας, είναι αυτό που θα μας οδηγήσει σε ένα ποιοτικότερο τουρισμό, σε μια αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και να μιλάμε πλέον και για κριτική διατροφή, όχι μεσογειακή διατροφή. Είναι προφανές. Ναι. Οι ξένοι, ναι, για να μείνουμε στο κομμάτι αυτό, γνωρίζουν και την κριτική γαστρονομία? Έχει περάσει προς το εξωτερικό? Έχει επικοινωνηθεί, κύριε Τζεδάκη? Σίγουρα θέλει πολύ προσπάθεια ακόμη, όμως νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Η Κρήτη είναι ένας από τους σημαντικότερους γαστρονομικούς προορισμούς, αλλά να ξέρετε το στήσιμα θα κερδιθεί από τη βάση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι επισκέπτες μας να τους οδηγήσουμε σε πιστοποιημένα εστιατόρια της ενδοχώρας, του Ηρακλείου, της Κρήτης, να δοκιμάσουν τις κριτικές γεύσεις, τα κριτικά προϊόντα, να δουν τις γεύσεις και να πάνε μετά στο ξενοδοχείο και να πούν φάγαμε αυτά τα προϊόντα απ' έξω, άρα θέλουμε τα ίδια και μέσα. Τι μας προσφέρετε. Αλλά και οι ξενοδόχοι όμως νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει μια καλή προσπάθεια. Έχουν μπει σε μια τέτοια διαδικασία γιατί αναβαθμίζουν το τουριστικό βλέπετε, προϊόν. Δηλαδή, βάλοντας μια αλλαγή νοοτροπίας στο κομμάτι αυτό, στο ξενοδοχειακό κλάδο, το βλέπετε εσείς στην πράξη? Υπάρχει μια αλλαγή νοοτροπίας. Νομίζω ότι έχει οριμάσει μια κατάσταση γιατί και αυτοί και οι ξενοδόχοι μας πιστεύουν ότι προσφέροντας κριτική διατροφή, ξέρετε, δεν θα ανταγωνιστούμε τα εισαγόμενα προϊόντα στην ίδια τιμή. Όμως μπορούμε να έχουμε δύο επιλογές. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε με την ίδια τιμή. Μπορούμε να πατήσουμε όμως τη διατροφική αξία των προϊόντων μας και αυτό είναι το οποίο θα αποφέρει και μια αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και καλύτερες υπηρεσίες. Και βέβαια, νομίζω ότι πρέπει και η πολιτεία μας να δώσει κίνητρα, μπορεί να δώσει κίνητρα για τους ξενοδόχους, για τα εστιατόρια, για αυτούς που χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα, είτε αφορά την αστεροποίηση, είτε αφορά επενδυτικά προγράμματα για επιπλέον μοριοδότηση όσοι χρησιμοποιούν τα τοπικά μας προϊόντα. Mm-hmm. Είναι λοιπόν μια προσπάθεια από όλους μας και αφορά και τους ενδυνάμει καταναλωτές και τους κριτικούς και όλους τους ντόπιους. Mm-hmm. Όλοι μας είμαστε ενδυνάμει καταναλωτές. Όταν θα πάμε στο εστιατόριο, την ταβέρνα, να ζητάμε τα κριτικά προϊόντα, να ζητάμε το τυποποιημένο ελαιόλαδο στο εστιατόριο που πάμε. Είναι κάτι το οποίο θα φέρει ανάπτυξη. Είναι κάτι σημαντικό για όλους μας. Είναι θέμα επιλογής και εγώ χαίρομαι γιατί το θέτεται ακριβώς στην βάση της, το πρακτικό, το ρεαλιστικό. Γιατί μιλάμε πολλές φορές γενικόλογα για τη διασύνδεση του τουριστικού τομέα με τον πρωτογενή τομέα. Εδώ μιλάμε στην πράξη τι γίνεται και πώς πρέπει να προχωρήσει αυτό με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Και χαίρομαι που το βάζετε έτσι, γιατί το ακούμε σε μια ρεαλιστική βάση.
Μια ρεαλιστική βάση είναι κάτι το οποίο θα χτιστεί σιγά-σιγά. Ναι. Δεν μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω, δεν τα φέρνει κανείς. Όμως τα προϊόντα μας νομίζω ότι αρχίζουν να αποκτούν μια υπεραξία και φαίνεται αυτό. Με μεγάλη προσπάθεια πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα προϊόντα μας, να έχουν μια υπεραξία για να μπορούν και οι παραγωγοί μας να συνεχίσουν να παράγουν. Και βέβαια να δούμε και η πολιτεία, να δούμε πώς θα διεκδικήσουμε, πώς θα απαντήσουμε στο μεγάλο κόστος παραγωγής. Και κάτι πολύ σημαντικό βέβαια είναι η διαχείριση των υδάτινων πόρων, γιατί ο αγρότης θέλει νερό και αγροτική οδοπία. Είναι το στοίχημα η ενιαία διαχείριση των υδάτινων πόρων συνολικά στην περιφέρεια Κρήτης. Είναι στοίχημα. Εμείς θέλουμε όλη η παραγωγική βάση του νησιού να έχει νερό, γιατί έχοντας νερό και μειώνεται το κόστος παραγωγής, αλλά και αυξάνεται το εισόδημα και η παραγωγή. Και κάτι άλλο που ήθελα να αναφέρω είναι ότι, γιατί όλα ξεκινάμε από την παιδεία. Στην Κρήτη η περιφέρειά μας έχει κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα. Στους τομείς αυτούς λοιπόν πρέπει να έχουμε και ισχυρές δημόσιες σχολές. Είτε στον τουρισμό είτε στον πρωτογενή τομέα. Δεν γίνεται να απαξιώνεται η σχολή τουριστικών επαγγελμάτων του Αγίου Νικολάου. Θέλουμε λοιπόν ισχυρές δημόσιες σχολές, να βγάζουμε στελέχη με τεχνογνωσία για να έχουμε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες για να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη πραγματική. Κύριε Τζεντάκη, βέβαια τόση ώρα πολύ σωστά μιλάμε για τα κριτικά προϊόντα, για τους παραγωγούς. Οδικό δίκτυο κατάλληλο για να τα μεταφέρουν οι άνθρωποι, οι παραγωγοί, οι επιχειρηματίες έχουμε? Έχουμε οδικό δίκτυο, σίγουρα θέλει καλυτέρωση σε πολλά σημεία. Κάνουμε προσπάθεια, η περιφέρεια Κρήτης και σε συνεργασία με τους Δήμους προσπαθεί σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι αρρωγός η περιφέρεια Κρήτης για όλα τα θέματα. Η πανδημία δυσκόλεψε λίγο τα πράγματα, γιατί και ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος της περιφέρειας πήγε στα νοσοκομεία μας, πήγε σε ασθενοφόρα, βοήθησε πάρα πολύ η περιφέρεια σε πράγματα τα οποία δεν τις αναλογούσαν. Νομίζω όμως ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή προς όφελος των πολιτών της Κρήτης για μια ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού μας. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τζεδάκη, που ήσασταν κοντά μας. Και ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στον αγώνα σας.